Προς-πίσω έκαναν χθες τρεις μαθητές και οι δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που είχαν προγραμματισμένη εκδρομή στη Ρώμη στο πλαίσιο προγράμματος Εράσμους. Τα παιδιά με τους καθηγητές τους έφτασαν στις 10 η ώρα το πρωί στη Ρώμη με πτήση από Αθήνα και αργά το βράδυ ήταν και πάλι στο Ηράκλειο λόγω της εφαρμογής των μέτρων για τον κοροναϊό και τα κρούσματα στην Ιταλία, που έλαβε αρχικά η Ιταλική και αμέσως μετά η Ελληνική Πολιτεία. Σε λίγες ώρες μια μεγάλη ταλαιπωρία. Δυστυχώς για μερικές ώρες δεν ενημερωθήκαμε εγκαίρως από τους Ιταλούς συναδέλφους μας. Να μην πετούσαμε καν ή εναλλακτικά να μέναμε τουλάχιστον μόνο Αθήνα. Όπως διευκρίνησε μιλώντας στην Κρήτη TV ο διευθυντής του σχολείου, που ήταν ένας εκ των συνοδών της εκδρομής, φτάνοντας στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, πέρασαν από θερμικές κάμερες και έλεγχο, κάτι που δεν συνάντησαν στον τερματικό σταθμό των τρένων, από που έφυγαν με τελικό προορισμό την Κοσέντζα, πόλη στη Νότια Ιταλία. Τα παιδιά, οι τρεις μαθητές του σχολείου μας και η συνάδελφος καθηγήτρια συνοδός είναι μια χαρά. Είχαν πάρει εξάλλου και τα δικά τους παθητικά μέτρα προστασίας, φορούσαν μάσκες κτλ. Τώρα στη Ρώμη το μόνο που αντιληφθήκαμε ήταν οι θερμικές κάμερες καθώς προσγειωθήκαμε. Τίποτα περισσότερο, δηλαδή στο Ρώμα Τέρμιν κτλ. Δεν υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ορισμένοι Ιταλοί ή ξένοι επισκέπτες φορούσαν μάσκες, ήταν καθαρά στη διακριτική τους ευχέρεια όπως και στη δική μας. Πριν φτάσουν καν στην Νάπολη, η ανακοίνωση από Ιταλούς εκπαιδευτικούς ότι λόγω του κοροναϊού ακυρώνονται όλες οι διεθνικές συναντήσεις, αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από το τρένο και με πτήση που ευτυχώς βρήκαν για Ελλάδα, κατάφεραν αργά το βράδυ να επιστρέψουν στο Ηράκλειο, με τον αναπληρωτή Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης να εξηγεί ότι αυτή ήταν η ορθή απόφαση και ότι καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν τεθεί με την επιστροφή τους σε καραντίνα. Έπρεπε τώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, εφόσον ακυρώθηκε η συνάντησή μας, καθώς η προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής μας ήταν το Σάββατο. Και είχαμε την ιδέα, βλέποντας το ηφαίστειο το Βεζούβιο, ότι η Νάπολη έχει διεθνές αεροδρόμιο. Κοιτάξαμε στα κινητά μας τηλέφωνα, πετάει η Αιτζίαν από εκεί, οπότε κατευθείαν κλείσαμε αεροπλάνο επιστροφής με την Αιτζίαν, ευτυχώς είχε θέσεις. Σταματήσαμε δηλαδή στην πόλη της Νάπολης, πήραμε ένα ταξί, πήγαμε στο αεροδρόμιο και περιμέναμε την επιστροφή μας 6 ώρα από Νάπολη για Αθήνα. Σαφώς, ορθότατα, δεν το συζητάμε. Για το αν θα έπρεπε ή όχι να επιστρέψουν, είναι βέβαιο ότι έπρεπε να επιστρέψουν. Το ερώτημα μένει απλώς και πρέπει να αποφασίσει κανείς γι' αυτό, έχοντας πληροφορίες για το πού πήγαν τα παιδιά, τι επαφές είχαν κλπ. Το ερώτημα μένει αν θα έπρεπε να μπουν σε ένα περιορισμό, αυτό που λέμε καραντίνα. Έτσι, ή όχι. Ανάλογα τώρα την περίπτωση. Εγώ προσωπικά θα το προτιμούσα, θα ήμουν πιο ήσυχος αν γινόταν και αυτό. Όπως δήλωσε πάντως ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, όσες εκδρομές είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στην Ιταλία το επόμενο διάστημα, κυρίως μέσα στο Μάρτιο, αυτές θα ακυρωθούν, είτε αυτό αφορά πενθήμερες εκδρομές των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, είτε συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα. Δεν έχουμε άλλα σχολεία στην Ιταλία. Και στο επόμενο διάστημα, ό,τι συλλέγουμε τώρα τα στοιχεία, όποιες επισκέψεις είχαν προγραμματιστεί μετά και από την εγκύκλιο αναστολής των επισκέψεων στην Ιταλία, προφανώς θα τροποποιηθούν.